Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα φιγουράκι unboxing στην εκπομπή όπου βλέπουμε πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και όπως βλέπουμε η εκπομπή αρχίζει να παίρνει την τελική της ευθεία μιας και εδώ έχουμε μπήκαμε βασικά στο καινούργιο background και στο κανονικό μας background. Να πούμε ότι εδώ θα ανοίξουμε ακόμα μια φιγούρα της Κοντομπουκή για Artifex Plus τον Hulk από τους Avengers Age of Ultron, από τη σειρά Marvel και αυτή να είναι η σειρά βασικά Avengers Initiative πρέπει να την έλεγε. Ναι, νομίζω εδώ πέρα όπως μας το γράφει. Βασικά και αυτός είναι ο Rampaging Hulk, ο οποίος. Ναι, και αυτό είναι ένα exclusive. Στο έχετε αν δεις, έχουμε αυτοκόλλητο. Βασικά όχι αυτοκόλλητο, πάνω στο κουτί Entertainment Earth Exclusive και δεν έχουμε σε ποπάκια ακόμα. Το θέλω και αυτό το αυτοκόλλητο για ποπάκια. Αλλά μια και μιλάμε για φιγούρες εδώ, να πω ότι η διαφορά του σε σχέση με τον κανονικό Hulk, ο οποίος είναι βασικά δεν είναι αυτός εδώ και εδώ μας δείχνει τον Rampaging. Ο κανονικός Hulk είναι πιο πράσινος στο κανονικό του χρώμα. Αυτός είναι από το σκηνικό εκεί στην ταινία Avengers η εποχή του Ultron, που ήταν υπό την επίρρεια, υπό την μαγεία μάλλον της Scarlet Witch, εκεί που τους είχε μαζέψει όλους και τους είχε τρελάνει, που έπαιζε λίγο με το μυαλό τους και αυτός πήγε προς την πόλη και ξεκίνησε να καταστρέφει, ώσπου ήρθε ο Iron Man με το Hulk Buster και ξεκίνησε να χτυπιέται με το Hulk. Από αυτή τη σκηνή είναι και η φάση είναι ότι αν πάρουμε και τις δύο φιγούρες, τουλάχιστον βρήκαμε προς το παρόν το Hulk Cello και τις δύο, αν πάρουμε και το Hulk Buster μπορούμε να φτιάξουμε αυτή την επική σκηνή μάχης. Πάρα πολύ καλό αυτό. Να πω ότι εδώ είναι 1 προς 10 το scale του και τελικά πιο καλά. Γιατί εγώ πήγαινα για τον κανονικό Hulk, αλλά πιο καλά που έκατσε έτσι. Γιατί μπορείς να αναπαραστήσεις πιο σωστά τη σκηνή. Γιατί τυπικά αυτός ο Hulk σε αυτή τη μορφή του πολέμησε με τον Hulk Buster, όχι με την κανονική πράσινη μορφή του. Και ήταν κανονικός, δεν χρειάστηκε προς το παρόν ακόμα τουλάχιστον. Να πούμε ότι αυτά βασικά αυτή μου βγήκε σχεδόν τζάμπα από το Pop in a Box. Και ναι, το Pop in a Box, η Ζάβη, η Μαγή Box και αυτά έχουν κάποιες φιγούρες της Κοτομπουκίλια ή κάποια αγαλματίδια. Αυτή μου βγήκε σχεδόν, βασικά μου βγήκε όλη τζάμπα και είναι τα μεταφορικά του κανονικά, γιατί ήταν από τις επιστροφές, από τα refunds που έχω κάθε φορά που έχω κάποια χτυπημένα από πάγια το Pop in a Box. Συνέχεια που του στέλνω, μου βάζουν κάποια λεφτά στο λογαριασμό, έτσι ώσπου μάζεψα κάπου στις 110 λίρες και λέω τι να πάρω, μην πάρω από πάγια, ας πάρω μια φιγούρα που την έψαχνα κιόλα αυτή και δεν μπορώ να τη βρω εύκολα. Ειδικά το Hulk Buster, γιατί είναι μια δύσκολη φιγούρα η οποία έχει ανέβει κιόλα. Και αυτά μπορούμε να πούμε μέσα σιγά σιγά νομίζω να την δούμε. Το scale λοιπόν 1 προς 10 είναι πιο μεγάλη σε σχέση με τις άλλες. Έχουμε και εδώ πάνω το γαμάτο αυτό αλφα που είναι το αλφα των Avengers, το σήμα των εκδικητών. Νομίζω μπορούμε να την ανοίξουμε σιγά σιγά. Έχουμε και ζήλο tape εδώ πέρα. Ναι, όλες οι φιγούρες της Κοτομπουκίγια ή όλα τα γαλματίδια έρχονται σε αυτές εδώ τις καρτέλες πλαστικού για να προστατεύεται. Ωραία φίλοι, και είναι πολύ μεγάλος, είναι όντως πολύ μεγάλος. Μέσα, εντάξει, πάντα μας έχουν και ένα φυλάδιο, το οποίο αυτό το φυλάδιο μας λέει πώς να το συναρμολογήσουμε, αλλά δεν νομίζω να μας χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ούτε το κουτί της προς το παρόν μας χρειάζεται, γιατί είναι και μεγάλο κουτί. Μπορούμε να τον ανοίξουμε αυτόν ή και αυτός έχει ζηλοτέιπ. Ναι, και αυτός και εδώ έχει ζηλοτέιπ, οπότε ας τα κόψουμε και αυτά. Σιγά σιγά μπορούμε να βγάλουμε και να συναρμολογήσουμε το αγαλματίδιο μας. Γενικά όλες θέλουν μια μικρή συναρμολόγηση. Εδώ η βάση του, η οποία βάση του είναι κάπως έτσι. Αλλά αυτό εδώ, αυτό το κομμάτι είναι που ενώνεται με το δεύτερο κομμάτι του Hulkbuster, αν το βρούμε και αυτό που θα το βρούμε, γιατί το θέλω και αυτό για να φτιάξω αυτή την επική σκηνή μάχης. Ας ξεκινήσουμε με το κάτω μέρος του, το οποίο είναι εντάξει, τα πόδια του και ένα κομμάτι του κορμού του ας πούμε. Θα τα δούμε καλύτερα συναρμολογημένα. Δεν έχει συγκεκριμένες εγκοπές για να μην μπορείς να μην κάνει κάποιος κάποιο λάθος και τη συναρμολογείς αλλιώς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συναρμολογηθεί λάθος αυτή η φιγούρα. Πάρα πολύ ωραίο. Βλέπουμε εδώ πόσο γαμάτη δουλειά έχει πάνω. Αλλά θα τη δούμε και καλύτερα ολοκληρωμένη. Βασικά νομίζω μπορούμε να τον βάλουμε στη βάση του. Το πρώτο πόδι μπαίνει εδώ και το μικρό εδώ. Και αυτό δεν μπορείς να το κουμπώσεις λάθος. Προς το παρόν προσωρινά την κάρφωσα, δεν το πάτησα ιδιαίτερα. Πάμε στο χέρι του, το οποίο χέρι του είναι τεράστιο και πάρα πολύ βαρύ. Κοιτάξτε εδώ, τι λες τώρα. Συνεχίζουμε, πάμε στο άλλο χέρι του. Και εδώ με συγκεκριμένες εγκοπές στα χέρια για να μην κάνεις κάποιο λάθος. Δεν γίνεται μάλλον να κάνεις κάποιο λάθος. Εδώ έχουμε, εντάξει, γενικά θέλει μια αλφα συναρμολόγηση αυτός ο Hulk. Από ό,τι βλέπουμε και πάμε στον κορμό του και στο κεφάλι που είναι, είναι μαζί αυτά, δεν είναι διαχωρισμένα. Καλό αυτό για να μην έχουμε καμιά χαζή εγκοπή. Α, βασικά φαίνεται μια εγκοπή εδώ από την ένωσή του λογικά, αλλά εντάξει δεν φαίνεται ιδιαίτερα.
Ένα κοντινό στο πρόσωπό του. Ω, κοιτάξτε πόσο γαμάτη δουλειά κάνανε. Απίστευτος. Πάρα πολύ ως και στο μαλλί του και στο πρόσωπό του. Καλά, εντάξει, τώρα για το σώμα του, τους μύες του και όλα αυτά το συζητάμε γιατί είναι αυτά μεγάλα και δεν μπορούν να κάνουν πολλά λάθη. Τώρα εδώ τα χέρια του. Βασικά, όχι, αυτό μπαίνει εδώ. Όπως είπα, μας δείχνει που μπαίνει το κάθε ένα κομμάτι από τις εγκοπές και αυτό μπαίνει εδώ. Κάπως έτσι τουλάχιστον. Με λίγο παραπάνω δύναμη μπήκαν τα χέρια του, οπότε ο μισός μας Hulk είναι έτοιμος. Ας τον βάλουμε και στην βάση του. Και κάπως έτσι είναι ο Hulk μας. Ένας πολύ γαμάτος Hulk. Εδώ αυτές οι εγκοπές φαίνονται αρκετά στα χέρια του. Ξέρω, ίσως με περισσότερη δύναμη να κουμπώσουν λίγο καλύτερα. Ναι, αν κουμπώσουν λίγο καλύτερα δεν θα φαίνονται τόσο πολύ, αλλά παρόλα αυτά φαίνονται. Αλλά ο Hulk μας είναι πανέτοιμος και είναι γαμάτος. Είναι τεράστιος, με πάρα πολύ γαμάτη λεπτομέρεια σαν φιγούρα. Στο παντελόνι του ακόμα και αυτό το μικρό αλφα που έχει εδώ πέρα πόσο γαμάτο φαίνεται. Και είναι μια μεγάλη φιγούρα. Θα το ίσως τη συγκρίνουμε κάποια στιγμή με άλλες φιγούρες που είναι 1 προς 10 το scale τους. Αλλά αυτός είναι πάρα πολύ γαμάτος. Και ο Hulkbuster φανταστείτε ότι είναι ακόμα πιο μεγάλος. Στο πρόσωπό του απίστευτη δουλειά, στα χέρια του γενικά και το scale του είναι πάρα πολύ καλό. Δεν έχει ξεφύγει κάτι, δηλαδή όπως είναι βλέπουμε κεφάλι, χέρια, πόδια είναι πάρα πολύ καλά στημένα. Εδώ μπορείτε να τον καμαρώσετε λίγο νομίζω. Αυτό δεν μας χρειάζεται πλέον. Ένα πάρα πολύ γαμάτο και όμορφο αγαλματίδιο από την Κοτομπουκυλιά και Artifex Plus. Πάρα πολύ ωραίο. Αναμένουμε τώρα κάποια στιγμή να βρούμε και τον Hulkbuster όσο πιο οικονομικά γίνεται. Αλλά αυτό θα μας χρειαστεί λογικά πάνω από 2 εκατοστάρικα για να τον πάρουμε και αυτόν. Να τον προσθέσουμε στο λογιά. Αλλά πρέπει μια τέτοια σκηνή να τη φτιάξουμε. Αυτά παιδάκια, δείτε και στη φιγούρα, ελπίζω να σας άρεσε. Θα δω αν είναι ακόμα διαθέσιμη στο Pop in a Box προς αγορά για να, αν κάποιο θέλει να την αγοράσει, να βάλω κάτω στην περιγραφή το link. Αυτά παιδάκια μου, μείνετε συντονισμένοι για επόμενα φιγουράκι unboxing. Προς το παρόν τουλάχιστον θα βλέπετε ένα φιγουράκι unboxing τη βδομάδα. Γράψτε στα σχόλια πώς σας φάνηκε η φιγούρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.